δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση η γραμμή του τρένου από το Αίγιο μέχρι την Αθήνα. Το τρένο, η επιβατική του κίνηση δεν είναι ικανοποιητική. Και δεν είναι ικανοποιητική, υπάρχουν εξηγήσεις γι' αυτό. Γιατί δυστυχώς ο επιβάτης που θα χρειαστεί να κινηθεί προς Αθήνα ή προς το αεροδρόμιο θα κάνει 2 με 3 μετεπιβιβάσεις. Δηλαδή θα φύγει με λεωφορείο από Πάτρα, θα φτάσει στο Αίγιο, θα πάει με διζελοκίνητο τρένο από το Αίγιο στο Κιάτο, με το ηλεκτροκίνητο μετά και αν θέλει να πάει αεροδρόμιο θα ξανακάνει άλλη μετεπιβίβαση για να πάει στο αεροδρόμιο. Το 2020 είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά και να περιμένουμε από τον κόσμο να ανταποκριθεί στο δρομολόγιο. Δυστυχώς και σήμερα που μιλάμε, η ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο μέχρι το Αίγιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να κατασκευάζεται. Όταν η γραμμή είναι έτοιμη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πού οφείλεται η καθυστέρηση. Θα σας πω ότι από το 2004, μόλις πριν ένα μήνα, προχώρησε το τρένο προς την Πάτρα και έφτασε στο Αίγιο. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν καθυστερούσαν τα έργα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό στην κυβέρνηση ότι θα επέστρεφαν κονδύλια πίσω, ίσως να μην το είχαμε ακόμα μέχρι το Αίγιο. Ο κύριος Πήλιος εξηγεί γιατί ταλαιπωρεί το επιβάτης. Ξεκινάει κάποιος από την Πάτρα με λεωφορείο. Το λεωφορείο τον πηγαίνει στο σταθμό του Αιγείου. Παίρνει τις βαλίτσες του, ανεβαίνει στην αποβάθρα και μπαίνει στο τρένο που λειτουργεί με ντίζελ. Standard rail bus που έχουμε και εδώ στην Πάτρα. Είναι μόνο που είναι κανονικού εύρους. Από εκεί φτάνει στο Κιάτο, ξαναπαίρνει τα πράγματά του και μπαίνει δίπλα στο τρένο που είναι ηλεκτροκίνητο. Αυτό φτάνει μέχρι τον Πειραιά. Εάν θέλει να πάει στο αεροδρόμιο ή σε άλλους ενδιάμεσους σταθμούς από τα Λιώσια μέχρι το αεροδρόμιο, θα πρέπει να ξανακατέβει στα Λιώσια και να μπει σε άλλο τρένο πάλι δίπλα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν επιβάτη να κάνει αυτό το πράγμα. Και αν δεν λυθούν και αν δεν προχωρήσουν γρήγορα τα έργα της ηλεκτροκίνησης, δυστυχώς μην περιμένει κανείς να υπάρχει ανταπόκριση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και για τη γραμμή του προαστιακού Πάτρα-Αχαγιά. Το δρομολόγιο Πάτρα-Κάτω-Αχαγιά ξεκίνησε από την αρχή στραβά και συνεχίζει να είναι στραβά. Δηλαδή έχει δρομολόγια μόνο μέχρι το μεσημέρι. 4 παρά 20 τελειώνουν τα δρομολόγια. Και μάλιστα δεν πάει κάτω Αχαγιά πλέον, πάει μέχρι Καμίνια και πάει μέχρι Καμίνια με τη λογική ότι να βγαίνει σε ανά μία ώρα το δρομολόγιο. Όταν λοιπόν δεν έχει τρένα όλη την ημέρα, όταν δεν προσπαθείς να πιάσεις χώρους που υπάρχουν, που θα μπορούσες να έχεις επιβατικό κοινό όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, που θα μπορούσε άνετα με λεωφορεία από τα Τσουκαλέικα να μεταφέρει τους εργαζόμενους τουλάχιστον τις ώρες που αλλάζουν βάρδιες. Αυτά τα πράγματα τα έχουν ζητήσει και οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους από τη βιομηχανική αλλά και οι εργοδότες τους. Είχαν πάει στην Τρένοσέ και είχαν ζητήσει να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει για τη μεταφορά των εργαζομένων εκεί. Όταν λοιπόν δεν ενδιαφέρεσαι να τα κάνεις αυτά, ο κόσμος δεν θα... Όταν δεν τον εξυπηρετείς, δεν θα μπει μέσα. Αυτά συμβαίνουν όταν λαμβάνονται βιαστικές αποφάσεις για τα εγγένεια γραμμών και τη λειτουργία τους χωρίς προσωπικό.